είναι η ειδήσει του International Info σε ένα λεπτό. Νέα περίπτωση γυναικοκτονίας στη Ζάκυνθο. 40χρονη έχασε τη ζωή της από το σύζυγό της, όπου τη μαχαίρωσε ύστερα από καυγά. Νεκρός 22χρονος που κρεμάστηκε από καλώδια της ΔΕΗ στην Πάτρα σε κοινή θέα. Στη Ροδόπη, πάνω από 200 άτομα δηλητηριάστηκαν από σαλμονέλα σε παιδικό πάρτι. Μάλιστα, τα κρούσματα φαίνεται να είναι περισσότερα, γι' αυτό και τα νοσοκομεία Ξάνθης και Κομωτινής είναι σε επιφυλακή. Δίωξη στη Ρούλα Πισπυρίγκου και για τους θανάτους της Ήριδας και της Μαλένας. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σε άρθρο των Times του Λονδίνου συζητείται πλέον η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα από όπου προήλθαν. Παγκόσμια αγωνία για τις ασκήσεις που πραγματοποιεί η Κίνα κοντά στην Ταϊβάν. Κλίμα πολέμου στον Ειρηνικό.